Την επιστροφή του προγράμματος κατασκήνωσε στην πόλη, παρουσίασε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης. Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί με σειρά δράσεων από 27 Ιουνίου έως και 2 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα 23 Μαΐου έως και 10 Ιουνίου. Ένα απόλυτα πετυχημένο πρόγραμμα του Δήμου με το όνομα Κατασκήνωση στην πόλη, γνωστό σε όλους τους συμπολίτες, ξαναβρίσκει πάλι την περίοδο της εφαρμογής του. Λειτουργήσε και τα προηγούμενα χρόνια με πάρα πολλούς περιορισμούς μέσα στην πανδημία. Επιστρέφουμε δυναμικά και επιστρέφουμε σε μια περίοδο καλοκαιρινή για να βοηθήσουμε τα παιδιά της πόλης και τις οικογένειες που είναι υποχρεωμένες για διάφορους λόγους να μείνουν στην πόλη μέσα από τις συνέργειες που αναπτύσσουμε και θα αναπτύξουμε και ακόμα περισσότερο με τους φορείς της πόλης. Δεν είναι πρόγραμμα απλά του Δήμου. Είναι ένα πρόγραμμα της πόλης. Και αυτό που πραγματικά θα θέλαμε να σημειώσουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεκάδες φορείς της πόλης, το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου, συστρατεύονται και συνδιαμορφώνουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα κρατήσει από 27 Ιουνίου έως 2 Σεπτεμβρίου σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος θα είναι από 27 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η δεύτερη περίοδος από 18 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου και η τρίτη περίοδος από 7 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου. Η έδρα των δραστηριοτήτων προσδιορίζεται σε 9 διαφορετικά σημεία της πόλης, αλλά και του Δήμου γενικότερα. Θα υπάρχει στην περιοχή της Γιάννουλης ένα κέντρο, σε συνοικίες της πόλης, στο κέντρο. Η Διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου τόνισε πως στην πόλη υπάρχει μια ισχυρή κουλτούρα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Η κατασκήνωση στην πόλη, η οποία μοιάζει σαν ένα σχολείο δημοκρατίας και τέχνης, όχι απλά κατασκήνωση, έτσι όπως παρουσιάζεται με όλη αυτή την ποικιλία, για μας είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε το θέατρο όχι μόνο στο να δεις μια παράσταση σαν καταναλωτής, ας το βάλω έτσι εισαγωγικά, αλλά στο ότι συμβαίνει μέσα σε ένα θέατρο, είναι μια μηχανή, είναι μια φιλοσοφία, είναι ένας τρόπος που να βλέπεις τα πράγματα και γι' αυτό είμαστε παρόντες και πάντα θα δίνουμε το παρόν σε όλα αυτά. Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων Σταύρου Λαμπαξεβάνου τονίζει ότι η κατασκήνωση δεν σταμάτησε ούτε στην πανδημία από το 2015 που ξεκίνησε. Ψυχαγωγώντας τα παιδιά, μαθαίνουν και όλα. Ξεκινάνε τώρα. Έμφαση στην μάθηση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η κατασκήνωση και εν μέσω πανδημίας δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Λειτουργούσε από το 2015 που την ξεκινήσαμε. Όλα τα χρόνια με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ανάλογα με τις συνθήκες. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι τη Δευτέρα ξεκινούν και υποβολές αιτήσεων από τους παιδικούς σταθμούς.